θεία μας χώρισε. Έγινα μισός που δίχως ισορροπία γέρνω εύκολα προς την άδεια μεριά σου. Μήπως και ξαναβρω τον εαυτό μου. Πόσες λέξεις ακόμα να ανοίξω για να σε βάλω μέσα και να σε διατηρήσω κοντά μου. Δεν φτάνω. Δεν χωράς ολόκληρη. Αναζητώντας το όλο, διαλύεσαι και αναστητήσεσαι στη δίνη της τραγωδίας. Ζώντας με το μικρό ή αποσπασματικό, ευχαριστιέσαι, κανιβαλίζοντας το εγώ σου. Και όταν δεν γράφω για σένα, μιλώ για σένα. Βγαίνεις μέσα από τις λέξεις μου, από εμένα, αλλά όλο και μου επιστρέφεις από τις κουβέντες των άλλων που αγαπούν τα λόγια μου. Ως πότε θα θυσιάζω τα συναισθήματά μου στη μοναξιά της ποίησης? Όταν το πάθος κυριαρχεί στη ζωή σου, τότε ή αφήνεσαι σε αυτό και σε οδηγεί από τη χαρά των αισθήσεων στο βάρος της ανεξέλεγκτης δράσης του, μαργή αλλά ανεπίστρεπτη φορά, ή τη στιγμή που αρχίσει να γίνεται βάρος, το πνευματικοποιείς, μετατρέποντάς το σε συμπαντική πανδεσία. Τότε μπορείς να απολαμβάνεις ισορροπημένα τα αγαθά σώματος και ψυχής. Μπορείς να κάνεις σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση την ειδονή δημιουργία. Τέτοια είναι η εξίσωση της αγάπης. Όπως πιθανά να έλεγε και ο Νίτσε σε κάποιο κείμενό του που δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά δεν το γνωρίζουμε, το υποθέτω. Κουράστηκα να γυρεύω από σώμα σε σώμα, από χαρακτήρα σε χαρακτήρα, μία αγάπη απρόσωπη. Ίσως είναι προτιμότερο να την ψάξω σε ένα πρόσωπο, προσπαθώντας να διαβάσω τους πολλαπλούς του εαυτούς.